Ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας αποτελείται από πολλούς κρίκους, σαν μια ενιαία αλυσίδα που οφείλει κάθε κρίκος ξεχωριστά να έχει σωστά προετοιμαστεί και τέλος πάντων να έχει θέσει επιτάπτως όλα εκείνα τα ζητήματα, είτε που χωλαίνουν, είτε που τα προηγούμενα χρόνια είδαμε ότι υπήρχε ζητήματα. Όσον αφορά με το χέρι στην καρδιά, πραγματικά σας μιλώ το κομμάτι της περιφέρειας, για το οποίο μπορώ να σας μιλήσω με ειλικρίνεια και με λεπτομέρειες. Ό,τι είναι ανθρωπίνω δυνατό έχει ήδη συμβεί. Και θα σα δώσω ένα παράδειγμα. Δεν μιλάω μόνο την πλήρη ετοιμότητα του μηχανισμού, του έμψυχου ή των τεχνικών μέσων. Είτε μέσω συμβάσεων, για παράδειγμα, υδροφόρων που συνεπικουρούν το έργο της πυροσβεστικής σε δύσκολες καταστάσεις. Διότι, όπως έχουμε ξαναπεί, η περιφέρεια και η ΟΤΑ γενικότερα δεν προβαίνουν σε καταστάσεις. Απλά συνεπικουρούν το έργο της πυροσβεστικής. Κάνατε λόγο για τους δασοκομάντους, είναι πλέον γεγονός, εξαγγελία μάλλον, δεν είναι γεγονός, αυτό μένει να το δούμε, της κυβέρνησης όσον αφορά το ένα επιπλέον ελικόπτερο με τη δυνατότητα να μεταφέρει για τους 50 δασοκομάντους που τους αναμένουμε. Στο κομμάτι αυτό όσον αφορά τη στέγαση τους, επειδή υπήρξε εξαγγελία της υποδοχής και της αποστολής των δασοκομάντων αυτών στην περιφέρεια της Κρήτης, δεν υπήρχε μέρημνα για διαμονή. Άρα αυτό το κενό το καλύβει άλλη μια φορά η περιφέρεια, κυρία Δουλειεράκη, με ένα καθόλου ευκαταφρόνητο ποσό. Όσον αφορά την ανακαίνιση ενός κτηρίου στην 126 στην αρχαία μάχης, στο οποίο θα το στεγάσει. Άρα με ευθύνη της περιφέρειας και με πρωτοβουλία της περιφέρειας, που κανονικά αυτή είναι ευθύνη της κεντρικής πολιτείας, έρχεται να υλοποιήσει αυτό το σχεδιασμό από μεριά της κυβέρνησης. Όσον αφορά τώρα τα κομμάτια της αλυσίδας, τα υπόλοιπα τα οποία συζητάμε και τα οποία παίζουν κύριο και πρωταγωνιστικό ρόλο όσον αφορά τη σωστή προετοιμασία. Δυστυχώς, κυρία Δουλειεράκη, το είχαμε ξαναπεί και στην προηγούμενη συζήτηση που είχαμε κάνει, με την αποψήλωση των βασικών υπηρεσιών, με την υποστελέχωση, με τα σκληρά μέτρα, αν θέλετε, και των μνημονίων τα προηγούμενα χρόνια που απαγόρευαν τις προσλήψεις, όλες οι δασικές υπηρεσίες του νησιού είναι σχεδόν αποδεκατισμένες. Με αποτέλεσμα, κομμάτια τα οποία τους αναλογεί, που έχουν να κάνουν κυρίως με τις δασικές περιοχές, που έχουν να κάνουν με τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών, με καθαρισμούς, αυτά είναι κάτι τα οποία προς το παρόν χωλαίνουν ή δεν έχουν γίνει και καθόλου. Ειδικά σε περιοχές δασικές, στα μεγάλα δάση της Κρήτης, τα οποία είναι και λίγα, αν το θέλετε, και θα πρέπει να τα διαφυλάξουμε σαν κόριο θολμού, είναι καταστάσεις οι οποίες θα πρέπει να διευθετηθούν άμεσα. Προχθές, όπως είχαμε συζητήσει, είναι ένας μήνας τώρα και παραπάνω, με την παρουσία δίφη υπουργών στο Ηράκλειο, είχε εξαγγελθεί μαζί με τους 50 δασοκομάντους η πλήρη αναδιάθρωση των δασικών υπηρεσιών με προσλήψεις, με χρηματοδοτήσεις. Μάλιστα, όπως σας είχα πει, έχει δεσμευθεί κατά τα λεγόμενα των κυβερνώντων ένα ποσό γύρω στα 50 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Εύχομαι και ελπίζω, δεν ξέρω αν προλαβαίνουμε φέτο, μου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο, αλλά τουλάχιστον για το επόμενο καλοκαίρι οι δασικές υπηρεσίες να είναι πλήρως αναδιαθρωμένες στην κατεύθυνση, αν τον θέλετε, των υποχρεώσεών τους που έχουν να κάνουν κυρίως με τις παρεμβάσεις και τη σωστή, αν το θέλετε, προετοιμασία των δασικών περιοχών, για να μπορούν να τα απεξέλθουν στην αντιπυρική περίοδο και όχι μόνο. Όσον αφορά τους Δήμους, πραγματικά σας λέω έτσι με το χέρι στην καρδιά, σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης, τα τελευταία χρόνια έχει γίνει αρκετά καλή δουλειά, δηλαδή με την έννοια ότι πλέον όλοι έχουν αντιληφθεί το ρόλο τους, όλοι έχουν αντιληφθεί την ευθύνη τους. Δεν μπορεί κανένας πλέον να πει δεν άκουσα, δεν είδα, δεν ξέρω, διότι όπως γνωρίζουμε έχουμε και στο νησί τα προηγούμενα χρόνια καταστροφές αρκετές, δυστυχώς και με απώλεια ανθρωπίνων ζώων. Άρα πλέον όλοι, θα έλεγα, με τις υποχρηματοδοτήσεις σε αυτό το κομμάτι, Ελληνικό, διότι όπως πολύ καλά γνωρίζετε, ούτε προσλήψεις μπορούμε να κάνουμε σαν περιφέρεια. Ούτε σαν Δήμη. Και είναι φορές και καταστάσεις, παρένθεση σε αυτό το σημείο. Είχαμε τις πλημμύρες στο Ηράκλειο, είτε τους σεισμούς. Το ξέρετε ότι χρειάστηκε να αποδεκατήσουμε ολόκληρες υπηρεσίες από προσωπικό για να μπορούμε να κάνουμε τις καταγραφές και να μπορούν οι άνθρωποι να συντάξουν όμορφα και ωραία τους φακέλους. Άρα θα πρέπει κάποια στιγμή οι περιφέρειες, οι ΟΤΑ, να στελεχωθούν άριστα όπως πρέπει, να μπορεί κάθε υπηρεσία να κάνει τη δουλειά όσο το δυνατόν ευκολότερα και καλύτερα για τον πολίτη. Ο πολίτης θα είναι και ο τελικός αποδέκτης και το φυσικό περιβάλλον, αυτό προσπαθούμε να προστατεύσουμε, και τη δημόσια ιδιωτική περιουσία. Άρα θα πρέπει, κυρία Λουγεράκη, επιτέλους να δοθεί δυνατότητα στο ΣΟΤΑ να κάνουν τις προσλήψεις που πρέπει να κάνουν
να μπορούν να κάνουν τις παρεμβάσεις που πρέπει να κάνουν. Σας είπα πλέον, κανένας δεν οφείλει να πει δεν γνωρίζω, δεν άκουσα, δεν ξέρω. Αν και τα τελευταία χρόνια έχει γίνει σοβαρή δουλειά σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης και σε Δήμων ο ΤΑΤΙΣ Κρήτης, πραγματικά δεν είναι όπως ήταν πριν 10 χρόνια, για παράδειγμα, που είχαμε συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας όπως έχουμε σήμερα με την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου και ήμασταν ο αντιπεριφερειάρχης της ενότητας, ο υπάλληλος της υπηρεσίας και 2-3 εκπρόσωποι. Πλέον αυτό έχει τελειώσει, σας μιλάω ειλικρινά. Θέλω να πιστεύω ότι να τονίσουμε και να πούμε ότι σήμερα, αύριο, 30 του μήνα, λίγη προθεσμία, όπως είχαμε πει, όσον αφορά τον καθαρισμό των ιδιωτικών χώρων, των οικοπαίδων που είναι σε αστικές περιοχές. Πλέον από 1 του μήνα, από την Κυριακή, οι Δήμοι είναι υπόχρεοι είτε να επιβάλλουν πρόστιμα στους ιδιοκτήτες αυτών των ακινήτων, είτε να προβούν οι ίδιοι σε καθαρισμούς και να καταγράψουν ουσιαστικά, να χρεώσουν το πρόστιμο, το ποσό του καθαρισμού στον ιδιοκτήτη. Θέλω να πιστεύω, κυρία Λουγεράκη, ότι παρόλο τις ελλείψεις, όπως σας είπα, σε προσωπικό, τουλάχιστον σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης, ότι είμαστε καθόλου απόλυτα έτοιμοι. Πάντως, όχι, μισό λεπτό τώρα. Εγώ σας άφησα να πάτε και στο ΣΟΤΑ, να πάτε και στις δυνάμεις δασοπυρόσβεσης, να πάτε και στις δασικές υπηρεσίες, να σταματήσετε και στην περιφέρεια. Ξέρετε όμως, χρησιμοποιείτε μελλοντικό χρόνο, βάζετε πάντα το θα μπροστά. Λέτε κανείς σήμερα δεν δικαιούται να λέει. Είναι εν ώψη αντιπυρική. Μισό λεπτό. Δεν μπορούμε να λέμε ωστόσο, κύριε Λεονταράκη, ότι είμαστε καθόλου έτοιμοι, όταν υπάρχουν όλα αυτά τα αγκάθια για τα οποία μιλήσατε πριν από λίγο. Το τι θα θέλαμε να έχουμε, δηλαδή, το τι έχουμε, ουσιαστικά οριοθετώντας που είναι οι αδυναμίες μας βήμα-βήμα. Όταν μιλάτε για το ΣΟΤΑ, θα σας το ξεκινήσω ανάποδα και πηγαίνοντας προς τα πάνω και αναφέρεστε στα έντονα καιρικά φαινόμενα, στις βροχοπτώσεις, στην έλλειψη χρηματοδότησης, στην έλλειψη προσωπικού, στα μηχανήματα τα οποία δεν έχουν, στη μιζέρια που διαχειρίζονται ουσιαστικά. Σας ρωτάω. Διαχείριση κάνει, κυρία Λουγεράκη, αυτό δεν θα διαφωνήσουμε. Διαχείριση, δυστυχώς αυτό δείχνει στην Ελλάδα. Ωραία. Δεν ολοκλήρωσα το ερώτημά μου. Δεν το ολοκλήρωσα. Θέλετε να πείτε, δηλαδή, από την άλλη, γιατί ήταν ένα μείζον θέμα το οποίο είχε συζητηθεί και στο ΣΝΟ στα Χανιά, το είχατε πει, νομίζω ΣΝΟ έχετε και σήμερα εδώ στο Ηράκλειο, κύριε Λονταράκη, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι? Θέλετε να πείτε ότι η βατότητα στις περιοχές αυτές που θα μπορεί να εκδηλωθεί, ενδεχόμενα να εκδηλωθεί μια πυρκαγιά, ή στις περιοχές υψηλού κινδύνου, ότι έχει αυτή την ώρα επουλωθεί, επιδιορθωθεί, και άρα όλα τα μέσα πυρόσβεσης θα μπορούν να περάσουν, ή απλά επειδή θα έχουμε 50 δασοκομάντος θα ξέρουμε ότι θα κατεβαίνουν με σκοινιά από ελικόπτερα κλπ. Για να πάνε να σβήσουν φωτιά? Είναι ένα ερώτημα, μπορεί να το κάνω λίγο πιο φαντασμαγορικό με το λόγο, αλλά πρέπει να το δούμε. Για πείτε μου, έχει αποκατασταθεί η βατότητα, έχετε κάνει ένα έλεγχο, ξέρετε? Κυρία Λουγεράκη, είναι αυτή τη στιγμή σε επίπεδο περιφέρειας πάνω από 100 σημεία από αυτοψία που έχει κάνει η πυροσβεστική. Το κλιμάκι της πυροσβεστικής υπηρεσίας όλο το νησί είναι πάνω από 100 σημεία τα οποία είτε δεν είναι προσπελάσιμα, είτε η προσπέλαση είναι με μεγάλη δυσκολία. Εδώ έχετε λοιπόν, είναι γεγονός αυτό που λέτε, είναι απόλυτα αληθές, ότι σε πολλά σημεία του νησιού μπορεί να είναι σίγουρα είναι 100 τα καταγεγραμμένα. Εγώ σας λέω ότι είναι πολλά περισσότερα. Είναι έστε να δέσει με αυτό που σας είπα προηγουμένως όσον αφορά την υποχρηματοδότηση των ΟΤΑ. Εγώ καταλαβαίνω και μάλιστα στο τονιστικό όργανο των Χανίων την περασμένη εβδομάδα υπόθηκε με τον πιο κατηγορηματικό βαθμό από εκπροσώπους των Δημάρχων. Το ίδιο συμβαίνει και στο Ηράκλειο και στην υπόλοιπη Κρήτη. Είναι μία εκ των υποχρεώσεων
το Δήμο να έχουν. Όταν μιλάτε για 100 σημεία σε όλη την Κρήτη, φαντάζομαι ότι υπάρχουν στοιχεία από τους δημάρχους και από την πυροσβεστική υπηρεσία ή εκτός της πυροσβεστικής υπηρεσίας που προαναφέρατε πριν από λίγο, κύριε Λεονταράκη, για το πού μπορούν να περάσουν και πού δεν μπορούν να περάσουν, έτσι. Τα 100 σημεία είναι καταγεγραμμένα την πυροσβεστική. Η πυροσβεστική έχει κάνει την αυτοψία, μας τα έχει διαβιβάσει και μάθαν περιφέρεια και στους Δήμους οι οποίοι. Στον οποίο τα γεωγραφικά όρια είναι αυτά τα σημεία. Που σημαίνει ότι μέχρι την Κυριακή θα πρέπει αυτά να έχουν διορθωθεί αφού μπαίνουμε επίσημα στην αντιπυρική περίοδο, ναι. Θα πρέπει αυτά να ήδη να είχαν αποκατασταθεί, αλλά θα σας πω αυτό που σας έλεγα προηγουμένως, να ολοκληρώσω. Είναι στις αρμοδιότητες των Δήμων, αλλά κυρία δουλειά χωρίς τα απαιτούμενα, χωρίς τα απαιτούμενες δεσμεύσεις χρημάτων, χωρίς απαιτούμενες χρηματοδοτήσεις, αυτά πώς θα γίνουν. Αυτό δεν το ξέρω εγώ. Το ξέρετε εσείς που διαχειρίζεστε τα τοπικά πράγματα. Είναι λοιπόν όσον αφορά το κομμάτι της περιφέρειας, αφού διαχειριζόμαστε τα τοπικά πράγματα, είναι φορές που δεν γίνονται πράγματα για να γίνουν τα πιο αναγκαία. Δηλαδή με την έννοια ότι παίρνουμε από κάπου χρηματοδότηση, έτσι ώστε να γίνουν τα άκρως απαραίτητα, τα άκρως αναγκαία. Γι' αυτό και επιμένω σε αυτό το πράγμα. Κάποια στιγμή θα πρέπει να, όχι μόνο να μιλήσουμε για αναδιάρθρωση πολιτικής προστασίας, αλλά να μιλήσουμε και για αναδιάρθρωση αυτοδιοίκησης γενικότερα. Διότι είναι δύο πράγματα αλληλένδετα. Είμαστε, αν το θέλετε, ένας από τους σοβαρούς παίκτες αυτής της προετοιμασίας, της ετοιμότητας, ένας από τους κρίκους, αλλά χωρίς όπλα. Δηλαδή με το φιλότιμο, πόσο θα πάει. Καταλάβατε. Άρα λοιπόν, εγώ καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά τι είναι αυτό που λέτε και επειδή από την αρχή έβαλα σωστά τις λέξεις εκεί που εγώ τις ήθελα, δηλαδή πάμε επίσημα σε μια αντιπυρική περίοδο, αλλά πρέπει να μεταφράσουμε αυτή την ετοιμότητα και να δούμε ποια είναι αυτά που έχουμε και αυτά τα οποία θα θέλαμε να έχουμε. Νομίζω έχετε τοποθετηθεί μέχρι στιγμής με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Λέτε λοιπόν ότι υπάρχουν πάνω από 100 σημεία καταγεγραμμένα από την πυροσβεστική υπηρεσία. Πόσο? Πολλά περισσότερα. Και μπορεί να είναι και 200, μπορεί να είναι και 300, είναι πολλά περισσότερα. Ναι, ναι, μιλήσατε μόνο για 100 καταγεγραμμένα, λέτε ότι είναι πολύ περισσότερα, όπου η βατότητα, η προσπελασιμότητα μάλλον, δεν είναι εφικτή αυτή την ώρα, όπως καταγράφεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Πώς θα περάσουν τα πυροσβεστικά αυτοκίνητα είναι ένα άλλο θέμα για το πώς θα καταφέρουμε να επιλύσουμε αυτό το πολύ μεγάλο θέμα. Με συγχωρείτε, όταν έρχονται εδώ στο Ηράκλειο και γίνεται μια ευρεία σύσκεψη για την αντιπυρική περίοδο, κυβερνητικά κλιμάκια, δεν θα αναφερθώ στον προϊστάμενο, στη φυσική ηγεσία της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Θα αναφερθώ στην πολιτική ηγεσία. Όταν ήταν 2-2 υφυπουργοί και από το περιβάλλοντος και από το υποδομών, νομίζω. Με συγχωρείτε, όλα αυτά που υπόθηκαν, ήταν τι στο πλαίσιο του, τι θα θέλαμε να έχουμε για να πάμε τα προηγούμενα χρόνια, γιατί στο λόγο σας μέσα είπατε ότι ξέρετε δεν θα μπορούμε να είμαστε έτοιμοι, ελπίζουμε σε μελλοντικά χρόνια να έχουμε αυτή την ετοιμότητα. Τι είπαν λοιπόν, επικοινωνιακή ήταν αυτή η σύσκεψη που έγινε εδώ? Κοιτάξτε, ήταν στο πλαίσιο των εξαγγελιών, κύριε Λουδηράκη. Ήταν στα πλαίσια μιας πανελλαδικής, ας το πούμε, τοπικής αναπεριφέρειας όσον αφορά το σχεδιασμό. Ήταν απλά εξαγγελίες. Μένει να αυτό να το δούμε στην πράξη. Και για μένα έχει μεγάλη σημασία η αναδιάρθρωση των δασικών υπηρεσιών. Διότι, κυρία Λουγεράκη, πολύ καλά κάνετε και έχετε απαιτήσεις από το ΣΟΤΑ, αλλά θα πρέπει και εμείς σαν πολίτες να έχουμε απαιτήσεις από τις δασικές υπηρεσίες. Θα πρέπει και εμείς σαν εκπρόσωποι. Μα εγώ έχω απαιτήσεις από όλους εσάς που έχετε θέσεις και από εσάς τον ίδιο έχω απαιτήσεις από τη στιγμή που κάποιος εκλέγεται, βρίσκεται σε μία θέση. Εγώ ως πολίτης είμαι υποχρεωμένος να πληρώνω τα πάντα όλα. Έχω απαιτήσεις αυτά τα πάντα όλα τα οποία πληρώνω να έχουν ένα αντίκρισμα που είναι αυτό που λέει προστατεύω αυτό που έχω δίπλα μου, προστατεύω την περιουσία μου, προστατεύω την ίδια μου τη ζωή. Φυσικό δεν είναι αυτό? Μα πολύ καλά κάνετε και έχετε απαιτήσεις. Και όταν λέω απαιτήσεις, εμείς σαν πολίτες, σαν εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης, σαν εκπρόσωποι των πολιτών της Κρήτης, οι οποίοι μας εμπιστεύτηκαν, θα πρέπει και εμείς να ζητάμε, να απαιτούμε από τη δασική υπηρεσία, από τις αποκεντρωμένες διοικήσεις, οι οποίες έχουν ένα σοβαρό ρόλο όσον αφορά το κομμάτι αυτό.
Απλά έχουμε μάθει τα τελευταία χρόνια. Ακόμα δεν λύσαμε το δικό σας το ρόλο και το νότα. Πήγαμε και στην αποκεντρωμένη. Ένα-ένα. Θα τα πούμε λοιπόν. Λοιπόν, περιμένετε τώρα. Φεύγω λίγο από το κομμάτι το νότα, κύριε Λονταράκη, μιας και λίγο πολύ είπατε τα δεδομένα τα οποία έχουμε. Να υπενθυμίσω στον κόσμο ότι τα καταγεγραμμένα σημεία στα οποία αυτή την ώρα υπάρχει πρόβλημα προσπελασιμότητας από τα αυτοκίνητα της δυνάμεις πυρόσβεσης, της πυροσβεστικής υπηρεσίας, των ιδίων των ΟΤΑ κλπ. Είναι καταγεγραμμένα 100, εσείς λέτε είναι πολύ περισσότερα, μπορεί να είναι και 200 και 300, αλλά αυτή είναι η έλεγχη που έχουμε αυτή την ώρα από την πυροσβεστική υπηρεσία και τα δεδομένα τα οποία δίνει και σε εμάς ως πολιτική προστασία της περιφέρειας. Και πάμε σε εκείνο το άλλο μεγάλο θέμα, το οποίο λέτε ότι εδώ πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε με εκείνα τα οποία έχει μπροστά της ως υποχρέωση η δασική υπηρεσία σε κάθε περιφερειακή ενότητα, η αποκεντρωμένη διοίκηση, τις δυνατότητες τις οικονομικές που έχει, το προσωπικό το οποίο έχει ή δεν έχει και πόσο εύκολα έχουμε προχωρήσει μέχρι στιγμής ή αν έχουμε προχωρήσει, αλλιώς έπρεπε να το πω, και πόσο έχουμε προχωρήσει, αν έχουμε προχωρήσει σε αυτό τον καθορισμό αντιπυρικών ζωνών και καθαρισμό αντιπυρικών ζωνών. Ναι, κύριε Λονταράκη. Πολύ καλά τα περιγράφω. Και το είπα όλα αυτά και τα περιγράφω γιατί πρέπει να βάλουμε στην κουβέντα μας για να τον ρωτήσουμε τον κύριο Γιώργο Παπαδόπουλο, ο οποίος είναι από τη Διεύθυνση Δασών Ηρακλείου. Πολύ καλημέρα σας από τον 984. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Καλημέρα κύριε Δουλγεράκη, καλημέρα στον κύριο Λονταράκη, καλημέρα και στους ακροατές μας. Ποια είναι τα δεδομένα σας λοιπόν, κύριε Παπαδόπουλε? Πώς μπαίνετε εσείς στην αντιπυρική περίοδο? Κύριε Δουλγεράκη, φέτος για τη δασική υπηρεσία είναι μια ιδιαίτερη χρονιά, διότι βρισκόμαστε από τη μια πλευρά στο στάδιο μεταφοράς της υπηρεσίας μας από την αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά τις περσινές εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, αν θυμάστε, μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές στην Αττική. Διαδικασίες όμως δυστυχώς δεν έχουν ολοκληρωθεί μέχρι σήμερα. Κοντεύουμε 9-10 μήνες και δεν έχουν ολοκληρωθεί. Και είμαστε πολύ ανήσυχοι για την ομαλή μετάβαση από την ένα φορέα στον άλλο. Όσον αφορά οικονομικά θέματα, διοικητικά θέματα και γενικά την ομαλή λειτουργία της δασικής υπηρεσίας εν ώψη βέβαια και της αντιπυρικής περίοδου που ξεκινάει. Λοιπόν, 9 με 10 μήνες λέτε ότι γίνεται αυτή η προσπάθεια να περάσετε στην δικαιοδοσία όλες οι υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, αλλά ακόμα αυτό δεν έχει ολοκληρωθεί. Σωστά, όλες οι δασικές υπηρεσίες περνάνε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Από πού θα παίρνετε δηλαδή εντολές εσείς τώρα, ας πούμε, στη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, εάν δεν έχει ομαλοποιηθεί αυτή η κατάσταση, δεν έχει ολοκληρωθεί η μετάβαση από τις αποκεντρωμένες ή από το Υπουργείο Περιβάλλοντος? Όπως μέχρι τώρα, από τις αποκεντρωμένες. Μέχρι να γίνει η μετάβαση από τις αποκεντρωμένες. Και μετά τη μετάβαση από το Υπουργείο, από το ΙΠΕΝ. Αυτό που σας ανησυχεί είναι ότι μαζί με αυτή τη μετάβαση αλλάζουν ενδεχόμενα και δεδομένα που έχουν να κάνουν με το προσωπικό σας, με τα οικονομικά σας, με ό,τι άλλο? Με τα οικονομικά μας, με τα διοικητικά μας, υπάρχουν πολλά θέματα σε εκκρεμότητα τα οποία πρέπει να προβλεφτούν, να επιληθούν ομαλά για να μην υπάρχει πρόβλημα. Ναι. Από το άλλο, βρισκόμαστε στο στάδιο της ανάρτησης των δασικών χαρτών, όπως όλοι γνωρίζουν, και την περίοδο αυτή είναι το τελευταίο στάδιο, το τελευταίο 15ήμερο μάλιστα της περίοδου αντιρρήσεων των πολιτών και των φορέων, οι οποίοι υποβάλλουν αντιρρήσεις κατά του περιεχομένου των δασικών χαρτών. Όλοι οι υπάλληλοι της υπηρεσίας μας αυτή την περίοδο δουλεύουν εντατικά προκειμένου να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν αυτούς τους πολίτες που απευθύνονται σε εμάς. Άρα, δημιουργεί ένα παραπάνω πρόβλημα, θέλετε να πείτε, διότι αυτή την ώρα με εντολή της ηγεσίας είναι το πρόβλημα. Καλά γνωρίζει την υπηρεσία και όλες τις δασικές υπηρεσίες της Κρήτης. Όλες οι υπηρεσίες είναι υποστελεχωμένες. Δουλεύουν με 2 ή με 5 ή με 6 ή με 7 άτομα όλες οι υπηρεσίες και οι 4 δομοί. Με πόσους δουλεύετε? Εμείς εδώ δουλεύουμε με 6 δασολόγους και 3 δασοπόνους. 6 δασολόγοι, για το Ηράκλειο μιλάτε, και 3 δασοπόνους. Για τον Ηράκλειο μιλάμε, ναι. Μάλιστα. Ανάλογη είναι η εικόνα και στους άλλους νομούς? Καμιά φορά και χειρότερη. Στο Ρέθυμνο και στον Άγιο και στο Λασίθι είναι ακόμα λιγότερη. Μάλιστα.
αυτοί οι άνθρωποι έχουν στην αρμοδιότητά τους να προχωρήσουν σε πολλά πράγματα. Από τη μία, ανάρτηση των δασικών χαρτών. Από την άλλη, μόλις χθες λέγαμε την είδηση από την αποκεντρωμένη διοίκηση ότι, ξέρετε, έχουν αναρτηθεί οι πίνακες για αυτούς που μας ακούνε με τελειωτικά στοιχεία ενδεχόμενα για τις αντιρρήσεις που είχαν υποβληθεί τους προηγούμενους μήνες, το προηγούμενο διάστημα. Θέλετε να μου πείτε ότι αυτοί οι 6 δασολόγοι και οι 3 δασοπόνοι από τη Διεύθυνση Δασών είναι και οι άνθρωποι οι οποίοι θα πρέπει να καθορίσουν αντιπυρικές ζώνες και να καθαρίσουν αντιπυρικές ζώνες? Όχι βέβαια, κυρία Μπλουζεράκη, να ξέρετε ότι τα πάντα αυτά τα έργα εξαρτώνται από τις πιστώσεις, όπως σας είπε και ο κύριος Λεονταράκης. Πώς λειτουργείτε, δώστε μου το παράδειγμα, κύριε Παπαδόπουλε, για το πώς λειτουργείτε, και εγώ δεν ξέρω. Γιατί εμένα το μυαλό μου πάει ότι εσείς οι 6 ή 7 βγαίνετε απ' έξω και κάνετε αυτή τη δουλειά. Για πείτε μου πώς γίνεται. Προφανώς εμείς είμαστε τα κύρια στελέχη, κυρία Δουλειαράκη. Οι εργασίες βγαίνουν εργολαβικά, όπως γνωρίζετε. Όλες οι εργασίες και όλα τα έργα βγαίνουν εργολαβικά και καθορίζονται ανάλογα με την κατανομή των πιστώσεων που γίνεται κάθε χρόνο. Μάλιστα. Φέτος οι πιστώσεις είναι πολύ λίγες, μέχρι στιγμής τουλάχιστον είναι πάρα πολύ λίγες. Για την βελτίωση του δασικού οδικού δικτύου έχουν κατανεμηθεί 17.000 μόνο ευρώ. Τα οποία, όπως καταλαβαίνετε, για το Ηράκλειο εννοείται? Για το Ηράκλειο εννοείται? Για το Ηράκλειο, ναι, για το Ηράκλειο. 17.000 ευρώ είναι η πίστοση για να ανοίξουν οι δρόμοι. Όχι για να ανοίξουν, για να συντηρηθούν οι δρόμοι. Για να συντηρηθούν οι δρόμοι στις δασικές περιοχές. Τα σημεία που σας είπε και ο κ. Νταράκης ότι υπάρχουν προβλήματα προσπελατιμότητας. Α, μάλιστα. Να συντηρηθούν οι δρόμοι. Κανονικά, πόσα θα χρειαζόταν εσείς που έχετε την εμπειρία και ξέρετε? Εμείς, κύριε Δουλειαράκη, έχουμε ένα οδικό δίκτυο καθαρά δασικό, σας λέω τώρα, το οποίο αγγίζει τα 170 χιλιόμετρα. Καταμετρημένο δηλαδή, 170 χιλιόμετρα. Πέραν του αγροτικού και του κτηνοτροφικού δικτύου, έτσι. Ναι. Εμείς προσπαθούμε με τις πιστώσεις αυτές κάθε χρόνο να βελτιώσουμε το δίκτυο, να το κάνουμε προσπελάσιμο, έτσι. Με αυτό το ποσό που μας κατανέμει κάθε φορά το Υπουργείο. Όχι, εγώ άλλο ρώτησα. Για εσάς, για την δική σας την εκτίμηση, να είμαι ακόμα πιο σαφής, ποια θα ήταν τα χρήματα τα οποία θα έπρεπε να δοθούν για να τα καταφέρετε μέσα σε έγκαιρο χρόνο να έχετε αυτή τη συντήρηση του οδικού δικτύου, δασικού κτηνοτροφικού δικτύου? Τουλάχιστον 100.000 ευρώ, κύριε Δουλειαράκη. Τουλάχιστον 100.000 ευρώ. Αυτά τα οποία απαιτούνται. Μάλιστα. Και λίγα είναι, λέει ο κύριος Λεονταράκης. Απλά ήθελα να... Ναι, ναι. Απλά ήθελα να ακούσω την εκτίμηση του κυρίου Παπαδόπουλου. Ο κύριε Δουλειαράκη είναι ψηλά στα βουνά. Δεν έχει τόσες πολλές ζημιές όσο έχουν το δίκτυο που βρίσκεται πιο χαμηλά, γιατί μαζεύονται τα νερά χαμηλά προς τα κατάντια. Όπως καταλαβαίνετε, το δίκτυο το δικό μας είναι λίγο πιο άγριο, λίγο πιο... πώς να σου το πω, δεν έχει πολύ μεγάλες ζημιές, έτσι. Δεν έχει πολύ μεγάλες ζημιές. Είναι πιο πετρώδες ουσιαστικά. Δηλαδή είναι... Όσο πιο ορεινά, τόσο πιο πετρώδες ουσιαστικά. Ναι, σωστά, σωστά. Τόσο πιο κρατάει περισσότερο. Δηλαδή, αυτό το κάνετε σε συνεργασία με την περιφέρεια και του ΣΟΤΑ ή γίνεται αποκλειστικά από εσάς? Κάνουμε και εμείς, αλλά... Περισσότερες φορές μας βοηθάνε οι Δήμοι στις περιοχές των οποίων υπάρχει το οδικό δίκτυο, διότι το δίκτυο, όπως σας είπα, δεν είναι καθαρά δασικό, είναι αγροτοδασικό και κτηνοτροφικό. Δηλαδή εξυπηρετεί και τους αγρότες, εξυπηρετεί και τους κτηνοτρόφους, εξυπηρετεί και την προστασία των δασικών. Σήμερα αναρωτιέμαι, κύριε Παπαδόπουλε, σήμερα που θα πάτε σε αυτό το ΣΝΟ, γιατί με ρώτησα πριν από λίγο τον κύριο Λονταρέ και μου είπε, ναι, ότι έχετε μία σύσκεψη, γιατί είμαστε στην τελική ευθεία και μπαίνουμε στην αντιπυρική περίοδο. Αυτό που θα τους πείτε, αναρωτιέμαι, μετά από αυτά τα οποία ακούμε, ποιο θα είναι? Θα τους πείτε δηλαδή, κύριοι, εδώ, τι? Ότι υπάρχει πρόβλημα, κύριε Δουλειαράκη, υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή είναι κατανοητό ότι υπάρχει πρόβλημα. Τουλάχιστον από τη δική μας την πλευρά, δεν μπορούμε να είμαστε όπως στις άλλες χρονιές, το ίδιο, με την ίδια ετοιμότητα σε σχέση με το ρόλο που έχουμε, έτσι. Με το ρόλο, το οποίο ρόλο η δασική υπηρεσία, όπως ξέρετε, έχει το ρόλο της πρόληψης των δασικών πυρκαγιών, έτσι. Mm-hmm. Πέραν του ότι η υπηρεσία δουλεύει όπως κάθε χρόνο, θα δουλέψει και φέτος βέβαια, στα ετήσια προγράμματα δασοπροστασίας τα οποία οργανώνονται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, έτσι.
Έχουμε ολοήμερη λειτουργία της υπηρεσίας, έχουμε τα περίπολα μας τα οποία βγαίνουν έξω καθημερινά και το πρωί και το απόγευμα και τη νύχτα πολλές φορές και τα οποία καλύπτουν, ας πούμε, στο μέτρο του δυνατού την επιτήρηση όλου του νομού σε περίπτωση που έχουμε κάποιο επικίνδυνο περιστατικό. Πάντως εδώ φέτος, βέβαια θα έχουμε περισσότερη συνεργασία, μεγαλύτερη συνεργασία με την πυροσβεστική υπηρεσία και θα είμαστε και στις κατασβέσεις των πυρκαγιών. Και στα πλαίσια αυτά ήταν η επίσκεψη των υπουργών, των δύο υπουργών που ήρθαν στο. Θα είσαστε στις κατασβέσεις πώς, με φυσική παρουσία εσείς οι 9? Φυσική παρουσία, ναι, ναι. Συμβουλευτική παρουσία πιο πολύ. Εσείς οι 9, μάλιστα. Μαζί με τους δασοκομείς. Όπως ξέρετε, ούτε πυροσβεστικά έχουμε, ούτε βιντεοφόρα, ούτε ναι. Τίποτα. Αλλά... ναι, προσπαθούσα να το καταλάβω. Αλλά ξέρετε, επειδή και για τους δασοκομάντους έχουν υποθεί πολλά ή στηρίζουμε πάρα πολλά πάνω σε αυτούς τους ανθρώπους, επειδή είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν σχέση με το δάσος, έχουν σχέση με τις σπουδές τους όλα αυτά τα πράγματα, γι' αυτό το λόγο μάλλον, ε? Ναι, όμως δεν έχει ολοκληρωθεί η πρόληψη, από ό,τι γνωρίζω δηλαδή, δεν έχει ολοκληρωθεί η πρόληψη του δασοκομάντος για να είναι σε ετοιμότητα φέτος. Από ό,τι καταλαβαίνω, εκτιμώ και εγώ βέβαια, ότι δεν θα είναι φέτος, δεν θα μπορέσουν φέτος να προλάβουν δηλαδή να είναι σε ετοιμότητα για να βοηθήσουν. Από τις αρχές Ιουνίου δεν θα είναι εδώ? Δεν το γνωρίζω καθόλου. Δεν έχουμε καμιά πληροφόρηση. Είναι της πυροσβεστικής το. Το αμφισβητείτε λίγο πολύ ή είσαστε επιφυλακτικός πάνω σε αυτό? Ναι, διότι χρειάζεται να οργανωθεί το σώμα, να γίνει εκπαίδευση του σώματος. Αυτά όλα δεν ξέρω αν έχουν να τα προλάβουν να γίνουν. Να βοηθήσετε, γιατί όχι. Όσον αφορά το δασοκομάντος, αυτό που θα έπρεπε και φαίνεται ότι έχει, ας το πούμε, επιληθεί όσον αφορά τη χρηματοδότηση. Κατά τα λεγόμενα και των δύο υπουργών, θα έπρεπε πρώτα να λυθεί το θέμα της στέγασης και μετά θα ερχόταν. Φαίνεται ότι λύνεται. Αλλά και πάλι, επειδή μιλάμε για κτίρια τα οποία είναι εγκαταλελειμμένα στην 126, στην αρχή αμάχης, οι εργασίες είναι χρόνο, δεν θέλουν. Άρα, μακάρι να είναι καλώς εχόντων των πραγμάτων, όλων των πραγμάτων, να είναι περί τα τέλη Ιουνίου εδώ πέρα. Μακάρι, μακάρι. Μακάρι. Λοιπόν, εγώ αυτά ήθελα να ξέρω για το πώς ακριβώς θα γίνουν. Οι δύο υπουργοί που ήρθαν υποσχέθηκαν σε εσάς ότι τα πράγματα θα άλλαζαν, θα ενισχυόσασταν γενναία. Τουλάχιστον αυτό είπε 2-3 φορές το λόγο του και από ό,τι κατάλαβα ακούσατε, ο κύριος Λεονταράκης. Δεν ισχύει αυτό, κύριε Παπαδόπουλε? Ισχύει, κύριε Δουλγεράκη. Τις προθέσεις του Υπουργείου είναι να ενισχυθούν οι δασικές υπηρεσίες με προσωπικό. Αυτό όμως πρέπει να το δούμε, έτσι. Ωραία. Οι υποσχέσεις πήραμε αρκετές. Η πράξη είναι που λείπει. Ωραία. Μέχρι τώρα. Οι υποσχέσεις πήραμε, μιζέρια διαχειριζόμαστε και ό,τι μπορούμε να σώσουμε μέσα σε μια αντιπυρική περίοδο που ξεκινάει σε 2 μέρες. Σήμερα Παρασκευή, αύριο Σάββατο, μεθαύριο Κυριακή, 1η του μήνα, οπότε ξεκινάει και επίσημα. Αυτά για να ξέρουμε τι είναι αυτό ακριβώς το οποίο έχουμε και ζητάμε. Περιφέρεια Κρήτης, μέχρι ποιο σημείο φτάνει η βοήθειά της, κύριε Λεονταράκη, μέχρι ποιο σημείο φτάνει η παρέμβασή της? Κύριε Λεονταράκη, είναι πολύ καλό το ερώτημα που θέτεται. Θα σας πω ένα παράδειγμα που το είχα και στο μυαλό μου, το οποίο δεν το έχουμε αναφέρει όσο θα έπρεπε. Είναι βέβαια, αν το θέλετε, και αν δεν έχετε πρόβλημα, κύριε Παπαδόπουλε, μπορείτε να παραμείνετε στη γραμμή, γιατί ένας λόγος και μια κουβέντα παραπάνω έτσι ακριβώς μπορεί να βοηθήσει και να εξελίξει αλλιώς τη συζήτηση. Παρακαλώ, κύριε Λεονταράκη. Κύριε Λεονταράκη, η βοήθεια της περιφέρειας φτάνει όπου μπορεί να φτάσει. Φτάνει και πέρα των αρμοδιοτήτων της. Φτάνει σε σημείο, αν το θέλετε, το οποίο είναι γεγονός, δεν μπορεί να το διαψεύσει κανένας. Να αγοράζουμε, να τοποθετούμε λάστιχα οι πυροσβέστες στα πυροσβεστικά τους οχήματα τα προηγούμενα χρόνια και όχι μόνο τα προηγούμενα χρόνια, ακόμα και τώρα. Φτάνει στο να αγοράζουμε σωλήνες, δασοπυρόζες των πυροσβεστών που τους βοηθάνε στο έργο τους. Είναι πράγματα τα οποία τώρα δεν άπτονται τη περιφέρεια. Δηλαδή, ακόμα και φέτος αγοράσατε λάστιχα για τα πυροσβεστικά αυτοκίνητα? Είναι τα προηγούμενα χρόνια σίγουρα. Τα προηγούμενα χρόνια μέχρι και επειδή καλάτε την αναφορά που είπατε ακόμα και φέτος, ακόμα και τώρα, γι' αυτό σας ρωτάω. Ναι, επειδή έχω στο μυαλό μου, αν το θέλετε, τμήματα πυροσβεστικών υπηρεσιών του νομού, τα οποία είναι υποχρηματοδότηση, τα οποία είναι υπό εξέταση, αν το θέλετε, και θα χρηματοδοτηθούν. Ακόμα και τώρα που μιλάμε, υπάρχουν τμήματα για εξοπλισμό. Μάλιστα. Εξοπλισμό το πυροσωλήνες είπατε επίσης. Ορίστε. Είπατε πυροσωλήνες επίσης. Ναι, αλήθεια είναι. Ναι. Όχι μόνο λάστιχα.
Ναι, όχι μόνο λάστιχα, αλλά και σωλήνες, οι οποίες είναι σωλήνες υδρορόες, που χρησιμοποιούνται στις καταβλέφες από την πυροσβεστική. Ναι. Φτάνει στο σημείο η περιφέρεια, και καλά κάνει και φτάνει προς Θεού, έτσι, να βοηθάει όλες τις εθελοντικές ομάδες, να βοηθάει όλες τις πυροσβεστικές υπηρεσίες της Κρήτης με εξοπλισμό. Φτάνει σε σημείο το οποίο κανονικά δεν θα έπρεπε όχι να ασχολείται, έτσι, αλλά δεν είναι αρμοδιότητά της. Όταν μιλάτε για εθελοντικές ομάδες, τι ακριβώς εννοείτε, εξοπλισμός εθελοντικές ομάδες, εθελοντές πυροσβέστες? Όχι, εθελοντικές ομάδες είμαστε τυχεροί στην Κρήτη και Λιράκη, διότι έχουμε πολλές αναγνωρισμένες, καταρτισμένες εθελοντικές ομάδες. Και σαν περιφέρεια, θέλοντας να τους ευχαριστήσουμε και να συνδράμε στο έργο τους, προβαίνουμε στην αγορά εξοπλισμού που είναι από drone, για παράδειγμα, το οποίο έχουμε αγοράσει και drone και έχουμε διαθέσει στην πυροσβεστική όσον αφορά την εποπτεία των δασών και όχι μόνο σε δύσκολες περιπτώσεις. Όσον αφορά τις εθελοντικές ομάδες, ό,τι χρειάζεται, ό,τι είναι απαραίτητο που να βοηθήσει το έργο αυτών των ομάδων, κατ' επέκταση και το δικό μας έργο, κυρία Λουγεράκη, ειλικρινά σας μιλώ, το κάνουμε και με το παραπάνω. Θα πρέπει, για μένα έχει μεγάλη σημασία, όταν μιλάμε για αναδιάρθρωση, να μιλήσουμε και για αναδιάρθρωση της αυτοδιοίκησης κάποια στιγμή γενικότερα. Διότι, όπως είπατε προηγουμένως, και συμφωνώ απόλυτα και δεν νομίζω άνθρωπος της αυτοδιοίκησης να μπορεί να διαφωνεί. Δεν νομίζω να υπάρχει άνθρωπος της αυτοδιοίκησης που να θέλει να κρυφτεί. Δεν υπάρχει αυτοδιοίκηση. Είναι απλά διαχείριση. Πραγματικά σας μιλώ, είναι απλά διαχείριση. Όταν ξεκίνησε το 2010 ο θεσμός του Καλλικράτη, όλοι μιλούσαν για τοπικές κυβερνήσεις. Πού είναι αυτές οι τοπικές κυβερνήσεις? Δεν υπάρχουν. Καταλάβατε. Δεν υπάρχουν. Δεν μπορεί να αποφασίσει ο ψήφιο υπουργός πόσα θα δώσει στην κάθε περιφέρεια και αν δεν τα έχει καλά με τον περιφερειάρχη να του κάνει και μούτρα ή να μην παίρνει το ανάλογο. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα, κύριε Λουγεράκη. Ναι, αυτά είναι μικροπολιτικά, μικροκομματικά και όλα τα υπόλοιπα που πάνε σε άλλο στάδιο. Ειλικρινά σας μιλώ, πάει σε στάδιο του αλσφαιρίσει, έτσι, παρεδώσει. Mm. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Ορίστε. Νομίζω ότι γνωρίζετε ότι κάθε χρόνο το Υπουργείο, δηλαδή η κυβέρνηση, χορηγεί κάποια χρήματα στους Δήμους, τα οποία χρήματα χρησιμοποιούν για την αντιπυρική προστασία των περιοχών τους, έτσι. Να ξέρετε ότι αυτά τα χρήματα κατανέμονται ανάλογα με τον πληθυσμό και όχι ανάλογα με την κατάσταση του κάθε Δήμου. Δηλαδή, για παράδειγμα, σας λέω, ο Δήμος Βιάνου, που είχαμε μια σχετική συνομιλία με τον Αντιδήμαρχο εκεί, έχει πολύ μικρό ποσοστό κατανομής για την αντιπυρική προστασία. Δηλαδή, για να φτιάξει τους δρόμους, για να κάνει καθαρισμούς, για να κάνει οποιοδήποτε έργο στα πλαίσια της αντιπυρικής προστασίας, διότι δεν έχει πολύ πληθυσμό. Καταλάβατε. Όταν έχει μεγάλο ορεινό έγκο, όταν έχει δάση με πεύκα. Ο Δήμος Βιάνου έχει από τα μεγαλύτερα δάση στο νομό Ηρακλείου. Δηλαδή είναι τεράστιο δάσος εκεί στη Σήμη πάνω προς τον Ομαλό, έτσι. Mm-hmm. Τεράστιο δάσος. Έχει μεγάλες ανάγκες, ας πούμε, για να γίνει η συντήρηση και του δικτύου και τους καθαρισμούς που κάνουν οτιδήποτε κάνουν εκεί στα πλαίσια της αντιπυρικής προστασίας. Αυτό σημαίνει λοιπόν. Το ποσό που τους κατανέμουν είναι πάρα πολύ μικρό κι αυτόν. Μάλιστα. Το καταλάβαμε. Καταλάβαμε πώς μπαίνουμε. Ένα παράδειγμα σας είπα τώρα, ώστε να... Πολύ καλά το κάνετε το παράδειγμα αυτό. Με τον πλέον ενδεικτικό τρόπο, για ένα ορεινό Δήμο. Για το ποια είναι τα δεδομένα τα οποία έχουν να διαχειριστούν και έχουμε να διαχειριστούμε. Κύριε Λεονταράκη, παρακαλώ. Επειδή πήραμε πραγματικά ένα όγκο πληροφοριών ή πήραμε πάρα πολλές πληροφορίες για το ποια είναι τα δεδομένα τα οποία έχουμε για φέτος και επειδή κουβέντες θα ακούγονται συνεχώς και επειδή στις εξαγγελίες και σταθά πολύ καλά το πάμε το πράγμα και πάντα είμαστε σε αναμονή και ήρθε να το αποτελειώσει ο κύριος Παπαδόπουλος με αυτά τα οποία μας είπε για το δικό τους το εργασιακό το καθεστώς που πάνε σε ποια αρμοδιότητα, σε ποια ομπρέλα από κάτω θα δουλεύουν, Υπουργείο Περιβάλλοντος και όταν θα ολοκληρωθεί και θα. Για πείτε μου αυτή την αντιπυρική περίοδο και κλείστε το έτσι, εκτός αν θέλετε αλλιώς να το σχολιάσετε, τι έχουμε να περιμένουμε? Όπως σας είπα και στην εισαγωγή, αν μου επιτρέπετε... Μάλλον εμείς πρέπει να προσέχουμε. Όχι, όχι, δεν θα σας πω. Εγώ θα επιβεβαιώσω αυτό που είπε ο κύριος Παπαδόπουλος, ο οποίος πραγματικά υπερβάλλει με κάθε δυνατό μέσο, επειδή γνωριζόμαστε από παλιά, συνεργαζόμαστε, κάνει ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό, κύριε Λουγεράκη, να κρατήσει τη σημαία ψηλά. Έτσι, να βοηθήσει και την περιφέρεια και τους Δήμους και τον κόσμο γενικότερα. Πολύ καλά σας περιέγραψε, όπως σας περιέγραψε και πολύ καλά τις χρηματοδοτήσεις που λαμβάνουν οι Δήμοι
για προετοιμασία, τα οποία δεν φτάνουν ούτε για πετρέλαιο. Υπάρχει το οξύμορο ότι φέτο το ότι δήμοι πληθυσμιακά μεγαλύτεροι χρηματοδοτήθηκαν περισσότερο, αλλά χωρίς να έχουν τα δεδομένα τα γεωφυσικά που έχουν παράδειγμα άλλοι δήμοι. Δηλαδή δεν έχουν αυτές τις δασικές περιοχές. Για παράδειγμα, ο Δήμος Ηρακλείου, επειδή έχει. Και καλά έκανε και τα πήρε προς Θεού, έτσι. Καταλαβαίνουμε τι θέλετε. Καταλαβαίνουμε τι θέλετε να πείτε, κύριε Λεονταράκη. Ναι, καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά. Τι να περιμένει ο κόσμος. Κύριε Λεονταράκη, πραγματικά ο κόσμος τα τελευταία χρόνια που ζει στο νησί βλέπει, καταλαβαίνει, ξέρει ότι και σαν άτομα και σαν υπηρεσίες, εννοείται, το έχουμε αποδείξει άλλωστε, το έχουμε ξανακάνει και θα το κάνουμε όποτε χρειαστεί. Είμαστε στο πλευρό τους, στηρίζουμε με κάθε δυνατό μέσο. Υπάρχει στα μέτρα του ΦΙΚΤΟΥ και όπως τα περιγράψαμε προηγουμένως, όσο το δυνατόν η καταλληλότερη προετοιμασία στο βαθμό που μας αφορά στα περιφέρεια, ότι αυτή τη στιγμή σας μιλάω σαν περιφέρεια, να μείνει απόλυτα ήσυχος. Δεν κάνουμε κατάσβεση, έτσι. Αλλά αυτά που μας αναλογούν, πιστέψτε με. Ωραία, θα κάνετε ό,τι μπορείτε. Θα σας πω, ακούστε με και για περιπτώσεις τα οποία είναι τώρα των ημερών. Έχει τύχει με ευθύνη υπηρεσιών, έτσι. Γίνονται παρεμβάσεις που, αν το θέλετε, από άλλα μεγάλα έργα τα οποία ελοποιούνται αυτή τη στιγμή στην Κρήτη, θα κινδυνεύαν άνθρωποι σε περίπτωση πλημμύρας και αφορούν μπαζώματα. Και όμως οι υπηρεσίες της περιφέρειας ήταν που δίνουν λύση στο πρόβλημα, φέροντας πρώτων ευθυνών τους αρμόδιους. Μάλιστα. Κύριε Λεονταράκη, κοντολογείς. Πάμε σε μια αντιπυρική περίοδο. Λέμε ο Θεός βοηθός, γιατί έχουμε πάρα πολλές αδυναμίες. Και όπως έγινε, παρά τα όσα έχουμε ακούσει, δεν εννοώ εσάς και τον κύριο Παπαδόπουλο, παρά τα όσα έχουμε ακούσει από τους κυβερνητικούς για αυτή τη νέα αντιπυρική περίοδο, τον εξοπλισμό, τα αεροσκάφη, τα οχήματα, τους δασοπυροσβέστες και ό,τι άλλο μέσα από τις συσκέψεις που το έχουμε ακούσει τόσο σε περιφερειακό όσο σε αθηναϊκό επίπεδο, εμείς θα πρέπει να κρατήσουμε αυτά τα λίγα τα οποία έχουμε να διαχειριστούμε και όπως με την πανδημία λέγαμε, γιατί δεν είχαμε υγειονομικά μέτρα παρά τα όσα εξήγηλαν, ότι ξέρετε ο καθένας από εσάς έχει την ευθύνη, πρέπει και εμείς να βάλουμε μέσα στο μυαλό μας ότι εμείς θα πρέπει να αυτοπροστατευθούμε αφού δεν μπορούν να μας προστατεύσουν. Αυτό. Κύριε Λουγεράκη, χωρίς να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Όχι, δεν κρυβόμαστε μακριά από μένα αυτά, κύριε Λουγεράκη. Και από προηγούμενες κυβερνήσεις και από αυτή έχουν εξαγγελθεί πράγματα τα οποία τουλάχιστον μέχρι τώρα δεν έχουν αποδειχθεί. Να δώσουμε μία πίστοση χρόνου, ένα μήνα, δύο μήνες, το καλοκαίρι, να δούμε αν αυτά που ακούσαμε από το Ηράκλειο γίνουν πράξη. Αλλά εγώ θα σας πω κάτι το οποίο σας το είπα και την περασμένη φορά που συνομιλήσαμε. Όταν ξυλώνεις το νούμερο ένα, αν το θέλετε, παίχτη της διαδικασίας που έχει να κάνει με την πολιτική προστασία, που είναι οι υπηρεσίες της πολιτικής προστασίας, ξυλώνοντάς τη, αποξυλώνοντάς τη από υπηρεσιακά, από επιχειρησιακά στελέχη, τα οποία δεν έχουν καμία ανάμειξη στην πολιτική, απλά οι άνθρωποι αυτοί δίνουν αυτό 24 ώρες το 24ωρο. Όταν λοιπόν αυτούς τους πετάς, τους βγάζεις σε σύνταξη με λίγα λόγια και τους παίρνεις από υπηρεσίες, οι οποίοι πραγματικά και την προσωπική επαφή έχουν σε όλη την Ελλάδα, και τα προβλήματα γνωρίζουν και λύσεις δίνουν. Όταν λοιπόν τους συλλόγεις για πολιτικά κριτήρια, τι να περιμένει ο κόσμος παρακάτω. Μάλιστα. Κύριε Παπαδόπουλε, έχετε κάτι να προσθέσετε? Όχι, κύριε Παπαδόπουλε, τα είπαμε όλα, πιστεύω. Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά. Είστε καλά. Ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα.